Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θα μοιραστώ μαζί σας τα μυστικά αλλά και τα προϊόντα που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια η Laura Mercier σε πρόσωπα πολλών celebrities αλλά και top models για να πετύχει το flawless face, το αψεγάδιο στο πρόσωπο δηλαδή. Πριν ξεκινήσουμε, να σας ζητήσω όπως πάντα να γραφτείτε στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατώντας τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe. Αλλά και το κουδουνάκι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Να σας πω λοιπόν ότι ήταν η πρώτη φορά που έλαβα PR πακέτο από τη Laura Mercier, ήρθε σε αυτό το καταπληκτικό ροζ κουτί και περιείχε αυτό εδώ το νεσεσέρ που μέσα του κρύβει τα 4 προϊόντα που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε το flawless face. Θα σας πω δύο λόγια γι' αυτό. Είναι μια φιλοσοφία την οποία η Laura Mercier ανέπτυξε από την αρχή της καριέρας της, τα διαβάζω αυτά, στο φυλλαδιάκι που ήρθε μαζί με το πακέτο, για να αναδείξει τη φυσική μας ομορφιά. Πιστεύει λοιπόν ότι πρέπει να αγαπήσετε τη δική σας μοναδική ομορφιά και για να σας βοηθήσει να πετύχετε την πιο όμορφη εκδοχή σας, δημιούργησε αυτή την τεχνική 4 βημάτων που θα δούμε σήμερα μαζί. Επίσης ήρθε με μια χειρόγραφη κάρτα το συγκεκριμένο πακέτο, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ και θα κρατήσω από αυτήν τη φράση What makes you unique makes you beautiful, την οποία μοιράστηκα μαζί σας και στο Instagram στα stories. Ό,τι σε κάνει ξεχωριστή, σε κάνει όμορφη και επειδή όλες ούτως ή άλλως είμαστε ξεχωριστές, είμαστε και πανέμορφες, κορίτσια μου, έχω να σας πω. By the way, αν δεν με ακολουθείτε στο Instagram, κάντε το τώρα @nagiaapo και πάμε να ξεκινήσουμε. Βήμα πρώτο, primer. Πρέπει να προετοιμάσουμε την επιδερμίδα για την εφαρμογή του μακιγιάζ και θα χρησιμοποιήσω το Illuminating Primer, το οποίο θα δώσει λάμψη στην θαμπή επιδερμίδα. Στην σειρά Pure Canvas Primer κυκλοφορούν 5 primers, εσείς διαλέγετε αυτό που σας ταιριάζει περισσότερο, τα οποία φυσικά βοηθούν όλα ένα-ένα με τη σειρά του να παραταθεί η διάρκεια του μακιγιάζ σας. Επίσης, να σας πω ότι κανένα από αυτά τα primer δεν περιέχει σιλικόνη και η αίσθησή του είναι πάρα πολύ ανάλαφρη και δροσερή. Προχωράω στο Tinted Moisturizer, αυτό είναι το δεύτερο μας βήμα για σήμερα. Το συγκεκριμένο έχει SPF 30. Όλα τα προϊόντα αλλά και τις αποχρώσεις που χρησιμοποιώ θα σας τα βάλω στην περιγραφή και να ξέρετε ότι μπορείτε να τα βρείτε στα πολυκαταστήματα Attica και στο atticadps.gr και θα το εφαρμόσω όπως βλέπετε με τα δαχτυλά μου. Νομίζω ότι αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος για να εφαρμόζεις ένα Tinted Moisturizer. Μ' αρέσει όπως λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται. Και αυτό είναι το υπέρτατο μυστικό τελειοποίησης της επιδερμίδας, σύμφωνα με τη Laura Mercier, για ένα αψεγάδιαστο, φρέσκο, no makeup, makeup look. Επίσης μια πολύ ανάλαφρη κρέμα, η οποία δίνει μια ομοιομορφία στον χρωματικό τόνο της επιδερμίδας, χωρίς να καλύπτει πάρα πολύ, χωρίς να φαίνεται βαριά. Ένα πολύ απλό βήμα, το οποίο νομίζω μπορείτε και προλαβαίνετε όλες να κάνετε το πρωί, πριν φύγετε από το σπίτι, αν δεν θέλετε να κάνετε ένα περίπλοκο μακιγιάζ. Στα σημεία που θέλω λίγη παραπάνω κάλυψη, θα δοκιμάσω να το χτίσω, επιμένοντας λίγο, αλλά τις μεγάλες ατέλειες και δυσχρωμίες θα τις καλύψουμε στη συνέχεια στο τρίτο βήμα, που είναι το concealer. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν το Flawless Fusion Concealer, το οποίο τελειοποιεί, ενυδατώνει και απαλύνει τις ατέλειες, ξεκινώντας από την περιοχή κάτω από τα μάτια φυσικά. Θα προχωρήσω εδώ στο ταφ, στη ράχη της μύτης, αλλά και στο πηγούνι και αμέσως μετά θα έρθω και εδώ, στο σημείο αυτό που έχω κοκκινίλες και που κάνει μια φυσική σκιά το πρόσωπό μου και θέλω να δώσω περισσότερο φως σε αυτή την περιοχή, αλλά και σε αυτό εδώ το σημείο που έχω ατέλειες και από εδώ. Χωρίς να κρύψω όμως όλα τα σημαδάκια της επιδερμίδας μου, γιατί θέλω και λίγο να φαίνεται, να διατηρήσω αυτή τη φυσικότητα τέλος πάντων, να φαίνεται ότι η επιδερμίδα μου είναι καθαρή και λαμπερή. Θα το απλώσω και αυτό με τα δαχτυλά μου. Διάβαζα λοιπόν ότι η Laura Mercier ξεκίνησε την καριέρα της ως ζωγράφος και αυτό που έχει πει είναι ότι για να πετύχεις ένα τέλειο έργο τέχνης πρέπει να έχεις τον τέλειο καμβά. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε και να κάνουμε εμείς σήμερα. Αυτό ήταν και το μήνυμα, το μότο της, όταν ξεκίνησε τη δική της σειρά καλλιντικών. Θα χρησιμοποιήσω και ένα πινελάκι για να πλώσω καλύτερα το προϊόν, σε αυτά τα σημεία εδώ που το χέρι μου δεν μπορεί να τα φτάσει. Βήμα τέταρτο και τελευταίο κατά τη Laura Mercier, το σετάρισμα του μακιγιάζ με την Translucent Setting Powder και το Velour Puff. Εγώ έχω την Translucent, να σας πω όμως ότι κυκλοφορεί και μια άλλη απόχρωση καινούρια, η οποία είναι η Honey
Και είναι για πιο σκουρόχρωμες επιδερμίδες και επίσης κυκλοφορεί και η άλλη φανταστική, η glow πούδρα της Laura Mercier, την οποία μάλιστα χρησιμοποιώ εδώ στα ψηλά σημεία του προσώπου που βάζουμε το highlighter. Μετά από αυτή την παρένθεση λοιπόν θα πάρω πούδρα στο puff μου από το καπάκι και θα αρχίσω να σετάρω το προσωπό μου και τώρα είναι που θα δείτε πώς θα εξαφανιστούν όλοι οι πόροι χωρίς να φαίνεται βαρύ το πρόσωπό μας και φυσικά όλα θα μείνουν στη θέση τους, θα έχουν πολύ καλή διάρκεια. Η Translucent Setting Powder της Laura Mercier είναι από τα πιο λατρεμένα best selling προϊόντα της και για ένα πολύ καλό λόγο, την είχα στο παρελθόν, τη χρησιμοποίησα μέχρι τον τελευταίο κόκο. Είναι πραγματικά καταπληκτική, λεπτοκομμένη, ό,τι πρέπει για να σετάρετε το μακιγιάζ σας, το οποίο θα μείνει στη θέση του για ώρες. Η δουλειά που κάνατε δηλαδή για να δημιουργήσετε την αψεγάδιαστη επιδερμίδα δεν θα πάει χαμένη. Έτσι είναι λοιπόν το πρόσωπό μου μετά το σετάρισμα. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει καμία γυαλάδα, όλα είναι ομοιόμορφα και ο τέλειος καμβάς, το flawless face, έχει δημιουργηθεί για να συνεχίσουμε στην εφαρμογή του μακιγιάζ που θέλουμε να κάνουμε, είτε αυτό είναι πρωινό είτε βραδινό. Πριν ολοκληρώσουμε αυτό το βίντεο, πάω να ολοκληρώσω κι εγώ το υπόλοιπο μακιγιάζ μου και επιστρέφω. Επέστρεψα με ολοκληρωμένο μακιγιάζ και για να σας πω τις τελικές μου σκέψεις για τα προϊόντα που χρησιμοποιήσαμε σήμερα από τη Laura Mercier, το Pure Canvas Primer. Ήταν πάρα πολύ ανάλαφρο, πολύ ενυδατικό, μου άρεσε και η λάμψη που έδωσε στην επιδερμίδα. Το Tinted Moisturizer έδωσε μια φοβερή ομοιογένεια στο χρωματικό τόνο, χωρίς να βαρύνει το πρόσωπό μου. Αυτή τη στιγμή νιώθω λες και δεν φοράω τίποτα. Και φυσικά με κάνει να αποφύγω και ένα βήμα που εμένα μου βγάζει λιπαρότητα συνήθως, το οποίο είναι το αντιλιακό, μιας και έχει SPF 30. Το concealer τώρα ήταν νομίζω αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο, γιατί δεν το είχα ξαναχρησιμοποιήσει. Μου άρεσε πάρα πολύ και η καλλυπτικότητά του και το γεγονός ότι ήταν ενυδατικό. Μπορούσα δηλαδή να το δουλέψω, δεν στέγνωσε αμέσως με το που το έβαλα στην επιδερμίδα. Δεν είναι καθόλου βαρύ ούτε κατά τα μάτια, αλλά ούτε και στα σημεία του προσώπου στα οποία το εφάρμοσα και κατάφερε να καλύψει τις δυσχρωμίες και τις ατέλειες που είχα εγώ, δίνοντάς μου αυτό το τέλειο αψεγάδιο στο αποτέλεσμα. Και τέλος θυμήθηκα πόσο πολύ αγαπώ την Translucent Setting Powder που είχα πολύ καιρό να τη χρησιμοποιήσω, αφενός γιατί σετάρει τέλεια το μακιγιάζ και δεν αφήνει ίχνος λιπαρότητα στην επιδερμίδα και αφετέρου γιατί όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα από πάνω, το bronzer και το rouge δηλαδή, εφαρμόστηκαν τόσο ωραία παιδιά, τόσο βελούδινα στην επιδερμίδα και αυτή τη στιγμή δεν νιώθω καθόλου μα καθόλου βαριά. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει ξηρό σημείο στην επιδερμίδα μου, όσο και αν χρησιμοποίησα αρκετή πούδρα για να σετάρω το μακιγιάζ μου σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας βοήθησε να καταλάβετε τη φιλοσοφία της Laura Mercier για το flawless face και περιμένω τα σχόλιά σας όπως πάντα, αλλά και τα like σας και μην ξεχάσετε αν σας άρεσε αυτό το βίντεο να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Φιλιά πάρα πολλά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!